Εξαιρετικό ενδιαφέρον για Αθήνα και Λευκοσία έχει ένα νομοσχέδιο που κατέθεσαν στην Αμερικανική Γερουσία ο Δημοκρατικό Ρόμπερτ Μενέντε και ο Ρεπουμπλικάνο Μάρκο Ρούμπιο. Μεταξύ άλλων, η διακομματική πρωτοβουλία χαρακτηρίζει την Ελλάδα πολύτιμο μέλο του ΝΑΤΟ και πυλώνα ασφαλεία στην Ανατολική Μεσόγειο και προτείνει άρση του εμπάργου για την πώληση Αμερικανικών όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίση ότι ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών θα πρέπει να υποβάλει τακτικά στο Κογκρέσο λίστα με τον αριθμό των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου και τη κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη. Οι δύο χερουσιαστέ κάνουν εκτενή αναφορά στο θέμα τη ενέργεια και στην ανακάλυψη κοιτασμάτων φυσικού αερίου και εισηγούνται συγκεκριμένε πρωτοβουλίε ώστε να ενισχυθεί η στήριξη τη Ουάσιγκτον στη συνεργασία Ελλάδα-Κύπρου και Ισραήλ. Για το αμερικανικό ενδιαφέρον στην Ανατολική Μεσόγειο μίλησε πρόσφατα στο γύρο ο Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χρυστοδουλίδη με αφορμή και την παρουσία του Μάικ Πομπέο στην τριμερή Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ. Η αρχικό παρουσία των ΗΠΑ στην τριμερή με το Ισραήλ πρώτον δείχνει την σπουδαιότητα, την σημασία που Προσεγγίζονται αυτέ οι τριμερεί συνεργασίε, και δεν είναι μόνο με το Ισραήλ, είναι με όλα τα γειτονικά κράτη. Στη συγκεκριμένη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα ενεργειακή και θαλάσσιας ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι προοπτικέ τη Ανατολική Μεσογείου για να αναπτυχθεί ω ένα εναλλακτικό ενεργειακό διάδρομο για την Ευρώπη. Οι ΗΠΑ στηρίζουν αυτή τη συνεργασία των, των τριών χωρών. Με την πρόταση νόμου, οι γερουσιαστές Μενέντες και Ρούμπιο ζητούν ακόμα να εμποδιστεί η μεταφορά των αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία εφόσον η Άγκυρα προχωρήσει με την αγορά του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S400.